παρακολουθώντας και την εκπομπή σας και τους δύο συνομιλητές, αυτό που έχω να πω είναι ότι η πραγματικότητα δυστυχώς είναι πολύ σκληρή και πολύ δύσκολη για τις λαϊκές οικογένειες της πατρίδας μας. Είναι η ακρίβεια, είναι οι διακοπές, τις οποίες, ξέρετε, επειδή σας άκουγα, κυρία Καραμήτρου, οι μισές περίπου ελληνικές λαϊκές οικογένειες δεν μπόρεσαν φέτος να πάνε. Α, ναι, είδα ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη και το σχολίασα, έχετε δίκιο. Ακολούθησαν τη συμβουλή αυτήν την εξοργιστική του staycation. Κάνω διακοπές δηλαδή στο σπίτι μου για προφανείς λόγους ακρίβειας και έλλειψης εισοδήματος. Είναι οι πυρκαγιές και οι φωτιές που κάθε χρόνο μαυρίζουν τη ζωή μας. Είναι τα προβλήματα στο σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές. Είναι τα δυστυχήματα που συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο και χάνονται ανθρώπινες ζωές νέων ανθρώπων. Είναι ο πόλεμος, ο οποίος μαζώνει όλο ένα και περισσότερο από την Ουκρανία και την Μέση Ανατολή. Στα ζητήματα αυτά, ξέρετε, το αστικό πολιτικό σύστημα, και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές, έχουν κοινή στρατηγική κατεύθυνση και, αν θέλετε, αυτή είναι και η αιτία της πολιτικής κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί η σοσιαλδημοκρατία, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ναι. Τώρα, όσο για τις υποσχέσεις και για τα καλάθια που ακούμε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα πρωτοτυπήσει ούτε και φέτος. Θα κρατάει δύο καλάθια. Το ένα θα είναι πολύ μεγάλο, θα είναι γεμάτο, θα αφορά επιδοτήσεις, φορά απαλλαγές, κίνητρα για το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους, θα είναι πλουσιοπάροχο δηλαδή. Και το άλλο θα είναι ένα μικρό καλαθάκι, φτωχό και τρύπιο, για τις ανάγκες του λαού μας, κάτι ψίχουλα δηλαδή, προκειμένου να διαχειριστεί τη δύσκολη πραγματικότητα. Τούτων δοθέντων, ξέρετε, είναι επιτακτική ανάγκη για τον ίδιο το λαό να οργανωθεί, να διεκδικήσει, να αγωνιστεί. Γίνεται ήδη, κύριε Φωσκολέ, έχουν γίνει αρκετές επιτροπές πυροπλήκτων στην Αττική, προκειμένου να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται οι άνθρωποι μετά από αυτήν την πραγματικά αδιανόητη καταστροφή, για μια φωτιά που λίγο ακόμα και θα φτάνε μέχρι το Σύνταγμα, με το κέντρο της πρωτεύουσας. Είναι παρήγορα αυτά τα σημάδια που συμβαίνουν και με τους αγώνες των εργαζομένων. Να θυμίσω εδώ τους αγώνες των εργαζομένων στα και να βάλουμε μια ανωτελεία, κύριε Δελή, για να πάμε στον κύριο Καλαμαθιανό. Έχουν κερδίσει μια πολύ σημαντική συλλογική σύμβαση εργασίας και είναι φάρος αυτό για όλο το εργατικό κίνημα, για όλες τις διεκδικήσεις του λαού. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ο λαός μας. Και όχι να περιμένει λύσεις από τα πάνω, είτε από την κυβέρνηση που βλέπουμε ότι επιτίθεται συνεχώς, είτε από την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία που δεν έχει πια τίποτε άλλο να δώσει. Κύριε Καλαμαθιανέ, περιθώρια για αυταπάτες.